σίγουρα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και για μένα, αλλά φυσικά και για το σύλλογο. Από εκεί πέρα αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι περισσότερο η ομάδα και λιγότερο αυτός μου. Σίγουρα και εγώ θέλω να αγωνίζομαι σε τέτοια παιχνίδια. Αλλά από εκεί πέρα είναι αυτό νομίζω θέμα του προπονητή, το ποιος θα αγωνίσει αυτό το παιχνίδι. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να εμφανιστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι σε αυτό το παιχνίδι αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια που μένουν και στις τρεις διοργανώσεις και να δώσουμε ακόμα περισσότερο χαρά στον κόσμο που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και στις τρεις διοργανώσεις. Αυτό που θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι του Σαββάτου πρώτα και από εκεί και πέρα να δούμε το παιχνίδι της Manchester. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει δυνατότητες, διαθέτει παίκτες ποιοτικούς, αλλά και γενικότερα ένα πολύ καλό σύνολο και νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι και θα αντιμετωπίσουμε την Manchester όπως πρέπει. Εντάξει, δεν υπάρχουν νομίζω προτιμήσεις σε αυτά τα παιχνίδια. Σίγουρα είναι θετικό να μην δεχτείς γκολ, αλλά και αυτό δεν πρέπει να προσπαθήσεις να το επιβάλλεις και να σου γυρίσει και μπούμεραγκ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε όλον αυτόν τον καιρό, να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη ομάδα, μια πολύ έμπειρη ομάδα. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μπούμε και να δώσουμε και την ψυχή μας μέσα στο γήπεδο. Es bueno quizás no dejarse llevar por lo que vimos últimamente, sí tener en cuenta que es un equipo que es un equipo que tiene mucha historia, que sabe de qué va la competición y tenemos que tener mucho cuidado, o sea, no tratar de no confundirnos, que eso va a ser algo muy importante. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε από την εικόνα που δίνει η Manchester στα τελευταία της παιχνίδια. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως είναι μια ομάδα πάρα πολύ ιστορική και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί θα ήταν πάρα πολύ άσχημο να μην την υπολογίσουμε. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και να προσέξουμε να μην κάνουμε αυτό το λάθος. No, nosotros confiamos en lo que podemos dar como equipo. Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. Jugamos en casa con nuestra afición. Creo que tenemos que estar muy tranquilos y anteponer nuestro fútbol y nuestras ideas. Da igual con quién juguemos. Όχι, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι, γνωρίζουμε πολύ καλά τι παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι, ποια είναι η δουλειά μας και τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Γνωρίζουμε ποια είναι η ιδέα του παιχνιδιού μας, έχουμε προετοιμάσει το ποδόσφαιρο που θέλουμε να δείξουμε και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Bueno, lo esperamos con mucha ilusión, con muchas ganas y intentando disfrutar con nuestra responsabilidad y nuestra obligación, tratando de disfrutarlo al máximo. Va a ser un día muy importante para todos nosotros, para toda la familia del Olympiacos. Y eso es algo que lo tenemos que disfrutar y vivirlo al 100%. No sabemos cuántas veces tendremos la posibilidad de jugar un partido así y bueno, nos toca a nosotros, así que hay que disfrutarlo y dar el 100%. Ανυπομονούμε να έρθει αυτό το παιχνίδι. Μέσα στην ευθύνη που νιώθουμε και στην υποχρέωση που νιώθουμε για αυτό το παιχνίδι, προσπαθούμε να το απολαύσουμε στο μέγιστο. Γνωρίζουμε πως αυτό το παιχνίδι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για εμάς, για τους παίχτες και για όλη γενικότερα για τον κόσμο μας, για όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού. Και προσπαθούμε να το δούμε σαν μια τεράστια ευκαιρία, γιατί δεν γνωρίζουμε στο μέλλον πόσες ευκαιρίες θα έχουμε ξανά να παίξουμε παιχνίδια σαν γι' αυτό. Επομένως, προσπαθούμε να το δούμε με όλη τη σοβαρότητα και την ευθύνη που έχουμε, γιατί είναι μια τεράστια υποχρέωση για μας. Όμως προσπαθούμε και να το απολαύσουμε και να ανυπομονούμε να έρθει αυτή η ημέρα. Μπορείς να το ρωτήσουμε τι μετά θέλει να αλλάξει η παλέτα στο τέλος του αγώνα. Con quién te gustaría cambiar las camisetas en el final del partido. Bueno, no sé, no lo pensé. La verdad es que solo pienso en que nosotros como equipo hagamos un gran partido y que nos podemos ir todos muy contentos con un resultado muy positivo para nosotros. Δεν το έχει σκεφτεί, γιατί το μόνο που σκέφτεται είναι σαν ομάδα να παρουσιάσουμε ένα τόσο ωραίο παιχνίδι που στο τέλος να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, στο τέλος αυτής της βραδιάς να έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για μας. Meter más goles que el contrario, primero. Να βάλουμε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο, καταρχήν. Pero sí, sí es cierto que se está dando un caso un poco anormal, que es que los equipos de fuera están ganando, pero a ver si nosotros conseguimos romper esta racha. Ναι, πραγματικά είναι κάτι μη φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, να κερδίζουμε τους φιλοξενούμενοι. Εμείς όμως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σπάσουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το σερί. Sí, yo voy a esperar que los griegos vayamos bien, que los equipos griegos, en este caso nosotros, pues intentemos pasar. Sí que es cierto que los equipos españoles, pues sobre todo hay dos
que son grandes potencias, como son el Madrid y el Barça, y es lógico que pasen, pero bueno, ahora estoy pensando solo en el Olympiacos. Θα προσπαθήσει και εμείς οι Έλληνες να τα πάμε καλά από εκεί πέρα στο Champions League. Αυτή τη στιγμή πραγματικά συμβαίνει το Barça και η Real, που είναι ομάδα που πολύ μεγάλο δυνατοτήτο να τα πηγαίνουμε καλά. Όμως δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο, σκέφτεται μόνο τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή και θέλει να πάει ο Ολυμπιακός καλά. Bueno, sobre todo la diferencia en Champions League es que el Olympique de Marsella metió un gol en el último minuto y nos eliminaron. Pero bueno, básicamente los dos equipos eran muy buenos equipos, quizá pues bueno, lo han hecho mejor este año y han pasado a la siguiente fase y bueno, estoy muy contento de poder participar en estos octavos de final y a ver si se nos da todo bien. Η μεγάλη διαφορά μέχρι στιγμής είναι ότι τότε, στο τελευταίο λεπτό, δεχτήκαμε γκολ από την Ολυμπιακή Μαρσέη και αποκλειστήκαμε. Κατά τη γνώμη του, και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και ελπίζουμε ότι αυτό το μεγάλο κατόρθωμα που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής οι συμπαίκτες σου να περάσουν στην επόμενη φάση, να προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε καλά και στη συνέχεια.